Πάντως, για πώς θα ξαναδείς το ποιούς έχει την Αναστασία Σακελάριο. Είναι αλήθεια. Και παρόλο που κάποιοι έχουν φύγει από τη ζωή, είναι σαν να βρίσκονται ακόμα εδώ, μαζί μας.
που έχει μιλήσει για αυτό σε συνεδρίαση. Μάλιστα, εγώ. Έχω τραγουδήσει πολλά τραγούδια του Αλέκου Σακελάριου. Έχω παίξει σε θεατρικά του έργα και σε ταινίες του. Του χρωστάω μάλιστα τη μεγαλύτερη κινηματογραφική μου επιτυχία, το Ξυλοβίκι και από τον Παράδεισο. Θυμάμαι τον κύριο Αλέκο ακόμα, πως ερχόταν με ένα κέφι, ένα διαβολεμένο κέφι και μια αισιοδοξία στο γύρισμα, και σήμερα που ξαναβλέπω τις ταινίες του, έχουν όλη αυτή τη φρεσκάδα, αυτή τη ζωντάνια που είχε ο ίδιος. Πολλές φορές ονειρεύομαι. Είχε μια καρδούλα, μια δροσιά και μια ελληνικότητα η δουλειά του, που τη θεωρώ αξεπέραστη. Και αυτή η Αλίκη με βάλει στα πόσο μάζει, πόσο σκέφτει. Εμένα πάντως ξέρεις τι μ' άρεσε περισσότερο. Αυτό που χορεύανε στη Σοφορίνα. Α, άλλο κάποιο λένε. Ναι, μωρέ, πώς το λένε, μα πώς το λένε. Άντε πάλι. Τώρα μια και τέριασε στη δουλειά και μια και η παρέα μου τέλος πάντων γουστάρει να σας ακούσει πιο ένδομο ήχος. Ξέρω εγώ αν γίνεται κολλάει, υπάρχουν και 60 τάλιρα. Γιατί όχι φίλε, 100 φορές. Και πού είναι το στέκι σας να πούμε. Στη Θήβα, και υπάρχει δηλαδή και η μάσα και το καλό κρασί και τα ρούχα για να ξαπλώσουμε που λέει ο λόγος κανένα δύο ρίτσες. Εγώ θα κάνω μια παράκληση προσωπική στον κύριο Δέλβη. Παρακαλώ. Για να μην θεωρηθεί τέλος πάντων ότι ο Νικολαίδης γίνεται το εξαστήριο θύμα αυτής της ιστορίας. Ας πιάσει δουλειά κι αυτός μαζί με τους άλλους και ύστερα από καμιά δεκαετία μέρες πάλι τα ξαναλέμε, κύριε Δέλβη. Σωστό. Έτσι θα κάνουμε, Αντώνη μου. Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μπορείς να μου πεις που πήγαν αυτοί που ήρθαν σήμερα εδώ πέρα. Κάνε την καρή. Δε κομπράρια. Τι γίνεται, μόλι θα τρελαθώ εδώ πέρα, έλα εδώ. Λοιπόν, αυτός θα φτάσει με χρυσόβρακο. Γεια σου, Αντρέα. Ωραία, καλώς τον κύριο Μαμάρτη. Ένα πακέτο τσιγάρα, παρακαλώ.
8 με το σημερινό, έτσι. Ή το περί τι υπενθύμησης. Το γνωρίζω πολύ καλά. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, αλλά δεν σε βλέπω ζωηρό. Μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα. Μ' αρέσει η ιδέα.